Έστω και με μια εντεκάδα απουσίες, ουσιαστικά αυτό είναι το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, οπότε πόσο ικανοποιημένο σας αφήνει αυτό που είδατε σήμερα στο γήπεδο? Sim, penso, acho que os jogadores têm trabalhado muito bem, têm trabalhado de forma séria. Para nós não há jogos de treino, há jogos e jogos que queremos vencer. Eles têm encarado esta atitude, têm sido sérios, têm sido competentes e temos que continuar com esta atitude que estamos a ver aqui. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά από την αρχή της προετοιμασίας. Για μας δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θέλουμε να μπούμε και να τα κερδίσουμε ανεξαρτήτως του πού παίζουμε και με ποιον παίζουμε. Για μας ήταν αρκετά σημαντικός αυτός ο αγώνας, μιας και δείξαμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική νοοτροπία και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτήν. Οπότε σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το γεγονός. Acho que tem-se visto muito disciplina, organização, muito trabalho e talento também dos jogadores. Έχουμε δει λοιπόν πειθαρχία, σκληρή δουλειά και βέβαια την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Περιμένατε ότι θα υπάρχουν τόσοι πολλοί και τόσο πολύ ποιοτικοί νεαροί ποδοσφαιριστές? Eu não vou retirar uma vírgula do que disse no final do último jogo. Temos que ter calma, temos que ter paciência e temos que ter tempo. Eu sei que vivemos num país que é do 8 e do 80, desculpem-me dizer-vos isto, mas eu tenho que vos dizer. Hoje somos os melhores, amanhã somos os piores. E, portanto, é preciso pôr gelo, ter calma, porque os problemas que temos estão cá dentro. Mas queremos, acima de tudo, com o tempo, dar oportunidade àqueles jogadores que nos mostrarem que têm espaço para pertencer à equipa. Não, agora vamos fazer disto uma equipa sub-19. Não, isto não é uma equipa sub-19, é uma equipa que luta por objetivos muito altos e para objetivos muito altos é preciso jogadores também com experiência, com qualidade, porque depois, no momento da derrota, temos que nos agarrar aos jogadores mais experientes também. Δεν θα αλλάξω ούτε μία συλλαβή από το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο είχα πει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές με ποιότητα, ναι. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να μπορέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να δείξουν το πραγματικό τους εαυτό και την ποιότητά τους, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ηρεμία και χρειάζεται και χρόνος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μία χώρα που ζει στα άκρα, που πολλές φορές δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Οπότε, ούτε είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε μία ομάδα, να την κάνουμε K19. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά την ποιότητα που έχουν αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την αναδείξουμε. Ωστόσο, πάντα χρειαζόμαστε και τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να διαχειριστούν κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπως κάποια ήττα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που θα, σε εισαγωγικά, θα τραβήξουν το κουπί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να κερδίζουμε, να κατακτήσουμε τίτλους και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε μια μίξη και των νεαρών ποδοσφαιριστών αλλά και των πιο έμπειρων. Ποιες είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες που πρέπει να φτιάξει η ομάδα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που είναι σε λιγότερο από μια εβδομάδα? Não, os detalhes temos que continuar a estar focados no nosso trabalho, ser rigorosos, ser exigentes connosco. Os jogadores, como disse, estão a criar um espírito de grupo muito forte, uma mentalidade competitiva muito forte, uma entre-ajuda muito forte, uma exigência muito forte, é isso que nós temos visto. Disciplina, muito trabalho e muito talento. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε ο καθένας συγκεντρωμένος σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Πρέπει να απαιτούμε κάθε μέρα περισσότερο και από τον εαυτό μας και από το συμπαίκτη μας και από την ομάδα και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, με πειθαρχία και βάζοντας την ποιότητά μας πάνω σε αυτήν την σκληρή δουλειά που κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα που είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Σας απασχολεί το γεγονός ότι αυτή η πρεμιέρα έρχεται μετά από διακοπή για εθνικές ομάδες με πολλούς παίχτες του ΠΑΟΚ να απουσιάζουν? Já vos disse que não sou treinador de desculpas. Temos que nos agarrar com unhas e dentes aos nossos objetivos. Temos que continuar com esta mentalidade. Os jogadores das seleções vão chegar e nós, com o tempo que tivermos para preparar o primeiro jogo, que é o mais importante, o primeiro jogo do nosso campeonato em nossa casa no Tumba, é esse o nosso foco, é aí que nós vamos gastar toda a nossa energia e toda a nossa atenção. E para isso, contamos com o pensamento positivo dos nossos adeptos, uma vez que não podem estar dentro do campo, que nos ajudem fora, que acreditem nestes jogadores, que deixem de reclamar, e não é reclamar, que deixem de que continuem a apoiar a equipa, que isso é que é o mais importante, acreditar nestes jogadores, acreditar no trabalho que está a ser feito, e isso é que é o mais importante, ter um pensamento positivo, que seguramente todos juntos somos muito mais fortes. Δεν είμαι προπονητής που θα ψάξω για δικαιολογίες.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στη διάθεσή μας. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πιαστούμε με νύχια και με δόντια στον στόχο που έχουμε. Έχουμε υψηλούς στόχους, θέλουμε να τους πετύχουμε. Οι παίχτες που είναι στις εθνικές θα έρθουν. Θα έχουμε τον επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουμε την ομάδα για την έναρξη του πρωταθλήματος στο σπίτι μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με τη νίκη και σε αυτό θα συνυπολογίζουμε σε όλους τους ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διάθεσή μας μαζί με τους φιλάθλους μας, οι οποίοι παρόλο που δεν θα μπορούν να είναι κοντά μας. Θέλουμε πάρα πολύ την στήριξή τους. Τους λέμε να πιστέψουν σε αυτήν την ομάδα, να πιστέψουν σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους δώσουμε χαρές.